επικοινώνησαν μαζί μου κάποιοι αγρότες ρωτώντας τι γίνεται με την αναμπέλωση, αν θα ολοκληρωθεί, πότε τίθεται σε ισχύ. Μάλιστα, κύριε Μύρωνα Χιλιτζάκη, μου είπαν καλή σας ημέρα από τον 984. Θα θέλαμε να μας πει ο κύριος Χιλιτζάκης και ρωτήστε τον, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, τι γίνεται με το θέμα αυτό της αναμπέλωσης. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να απαντήσετε σε αυτούς τους ανθρώπους. Το πρόγραμμα της αναδιάθρωσης καλλιεργειών του Ταμείου Ανάκαμψης που συμπεριλαμβάνει μέσα και την αναμπέλωση. Κάτι δεν πάει καλά εγώ δεν σας ακούω καλά. Είναι εντάξει Κατερίνα, λίγο παραπάνω, ναι. Ή πιο, ανεβάστε λίγο level στη φωνή αν έχετε την καλοσύνη. Το Ταμείο, με ακούτε τώρα? Ναι, ναι. Το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, που συμπεριλαμβάνει μέσα το κομμάτι της αναδιάθρωσης καλλιεργειών, έχει μέσα και το κομμάτι που λέγεται αναμπέλωση. Μάλιστα. Η αναμπέλωση αυτή ξεκίνησε επίσημα να γίνονται επίσης από 20 Οκτωβρίου. Επειδή θέλουμε κάποιες διευκρινιστικές στην μελέτη που έχουν καταθέσει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προς το Υπουργείο, έχουμε περιθώριο μέχρι 30 Δεκεμβρίου το 2022 όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν την αίτησή τους. Η αίτηση αυτή που θα κατατεθεί μέχρι 30 Δεκεμβρίου, τα λέω αργά και δυνατά, μέχρι 30 Δεκεμβρίου το 2022, θα πρέπει να δηλώσουν οι παραγωγοί όσα χωράφια επιθυμούν να αναμπελώσουν μέχρι τις 31 Μαΐου το 2025. Αν δηλαδή ένας παραγωγός έχει 3 αμπέλια και αυτό το αμπέλι, το ένα αμπέλι είναι 5, το κάθε αμπέλι είναι από 5 στρέμματα, μπορεί να επιλέξει να βάλει τώρα το 22, δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο, και να το φυτέψει αρχές του έτους, μέχρι το Φλεβάρι Μάρτι, να βάλει 5 στρέμματα, μπορεί να βάλει το 23 άλλα 5 και το 24 άλλα 5. Με αυτόν τον τρόπο ο παραγωγός μπορεί να αναδιαθρώσει τα χωράφια του και αν θέλει να τα βάλει όλα μαζί, έτσι ώστε να μπορέσει να αναμπελώσει μόνο μιας. Αυτό είναι θέμα επιλογής του κάθε παραγωγού. Απλώς τονίζω, κυρία Δουλγεράκη, ότι πρέπει ο παραγωγός που θα αναμπελώσει, ό,τι αναμπελώσει θα πρέπει να τα δηλώσει μέχρι 30 Δεκεμβρίου το 2022. Δηλαδή, δεν θα βάλουμε το 2022 δύο αμπέλια και έτρεξε το πρόγραμμα και το 2024... σκεφτήκαμε στα μέσα του 24 ότι πρέπει να βάλουμε άλλο ένα μπέλι και να το βάλουμε, δεν ξαναμπαίνει άλλο. Όσα μπέλια δηλωθούν μέχρι 30 Δεκεμβρίου, αυτά τα μπέλια είναι που θα μπουν. Μάλιστα. Σε καθαρισμένο. Ωραία. Είτε δύο χωράφια είναι, είτε στο σύνολο επιλέξει να το κάνει, είτε σταδιακά θέλει να το κάνει, αλλά πάντως αυτή η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στην πράξη 31 Μαΐου του 2025. Ποιες είναι. Εκεί τώρα κοιτάμε και λέμε, ναι, εμείς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι καλό θα ήταν αν υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή με το κλείσιμο της πρόσκλησης 30 Δεκεμβρίου το 2022, αν υπάρξει τελικά μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εμείς τι κάναμε, κυρία Δουλγεράκη, εμείς όταν φτιάχναμε τη μελέτη μαζί με το γεωπονικό που είχαμε ερωτηθεί πάμπολες φορές και τα λοιπά και τα λοιπά, κάναμε ένα πρόσκληση ενδιαφέροντος, ναι, για να δούμε σε όλη την Ελλάδα πώς είναι οι ενδιαφερόμενοι. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος που έκανε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου αφορά 1.600 παραγωγούς, 10.400 στρέμματα. Μακάρι να υλοποιηθούν όλα, λεφτά υπάρχουν και μπορούν να υλοποιηθούν, αλλά δεν το βλέπω, κυρία Δουλγεράκη, να υλοποιείται όλο το έργο. 1.700 παραγωγή, μιλάτε σε επίπεδο Ηρακλείου, περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, ναι, ή Κρήτης? Γιατί άλλοι, είναι περιφέρεια Κρήτης, αλλά ο όγκος είναι μόνο στο Ηράκλειο. Το 98% είναι στο νομό Ηρακλείου. Ναι. Ναι. Αλλά λέτε δεν το βλέπετε ωστόσο να φτάνει σε αυτό το ποσοστό. Δεν κατάλαβα. Αλλά λέτε ωστόσο ότι δεν βλέπετε και οι 1.700 τελικά να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση.
Ναι, κυρία Δουλγεράκη, εγώ τώρα όπως βλέπουμε μπορεί να στην δήλωση ενδιαφέροντος να δείξαν ενδιαφέρον οι παραγωγοί και να βάλανε όλα τους τα χωράφια και να το ένα και το άλλο, δεν θα φτάσουμε σε αυτά τα ποσοστά, τα πολύ ψηλά ποσοστά των 10.500 στρεμάτων. Θεωρώ ότι δεν θα υλοποιήσουν όλοι και δεν θα μπουν και όλοι στο πρόγραμμα. Ποιοι είναι οι αποτρεπτικοί παράγοντες για να μην μπουν αν υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Χιλεζάκη? Η χρονιά που μας πέρασε, δυστυχώς κυρία Δουλγεράκη, η χρονιά που μας πέρασε, ειδικά στο επιτραπέζιο σταφύλι, γιατί να το πούμε, αυτή η αναμπέλωση αφορά μόνο στα φιδάμπελα και επιτραπέζια σταφύλια. Δεν αφορά τα ινάμπελα. Τα ινάμπελα είναι ένα άλλο πρόγραμμα που τρέχει, που το πρόγραμμα αυτό τρέχει μέχρι το 2027. Είναι ένα άλλο πακέτο και δεν είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή η αναμπέλωση αφορά στα φιδάμπελο και επιτραπέζιο. Δυστυχώς το 2022 ήταν ακόμα μία φορά καταστροφική για το επιτραπέζιο σταφύλι, όσο αφορά και τις τιμές αλλά και την κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν απογοητευμένοι παραγωγοί που λένε εγώ δεν ξαναμπαίνω στη διαδικασία. Βλέπουμε τώρα το λάδι ότι έχει ένα ενδιαφέρον περιστασιακό, ας το πούμε περιστασιακό. Βλέπουμε πολύ καλές τιμές και υψηλές στο λάδι. Και σου λέει ο καθένας, εγώ για να ξεμπλέξω, εργατικά δεν υπάρχουν, γιατί ξέρουμε ότι τα μπέλια θέλουν πολλούς εργάτες και θέλουν πολλά εργατικά χέρια για να και να συγκομιστούν και να καλλιεργηθούν, και ειδικά τα επιτραπέζια. Και ο κάθε παραγωγός τώρα κάτω και το φιλτράρει πολύ καλά και λέει γιατί να μπω στη διαδικασία αυτή, όταν είδαμε τιμές κυριολεκτικά στα τάρταλα φέτος. Οι τιμές δηλαδή παραγωγού σημαίνονταν στα 50 και 60 λεπτά. Τιμές δηλαδή που ούτε καν τα φάρμακά του και το κοστολόγιο δεν βγάλανε. Είδαμε ότι τα αγροεφόδια διπλασιαστήκανε, τα μεροκάματα διπλασιαστήκανε, η ενέργεια. Γιατί δουλεύουν με πολλή ενέργεια ο αμπελουργός στα επιτραπέζια, η ενέργεια και το κομμάτι που λέγεται καύσιμα, και αυτά διπλασιαστήκανε, γιατί έχουν πάρα πολλά ραντίσματα. Μηχανική καλλιέργεια με τρακτέρ, έχουν γεωτρήσεις με ρεύματα δικά τους και ποτίζονται, γιατί η επιτραπέζιο αμπέλι χωρίς πότισμα και χωρίς πρόγραμμα, συγκεκριμένο ψεκαστικό πρόγραμμα με τακτικά ραντίσματα δεν γίνεται. Όλο αυτό βλέπω ότι υπάρχει μια απογοήτευση στα πρόσωπα των παραγωγών, μια απογοήτευση στο κομμάτι που λέγεται αναδιάδρωση, να ξαναμπούνε στη διαδικασία, να τέτοιο. Ενώ την περιμέναμε τώρα και χρόνια την αναμπέλωση, ενώ η δική μας παραγωγή αναμπελώνανε με ιδία κεφάλαια, γιατί η πρώτη αναμπέλωση που έγινε ήταν τελείως άναρχη και δεν έγινε και με το σωστό τον τρόπο. Δεν πάβει όμως να βλέπουμε απογοήτευση στα πρόσωπα, και το λέω εγώ που κατάγομαι από ένα αμπελοχώρι του νομού Ηρακλείου, από τις Αρχάνες. Κυριολεκτικά έχουν απογοητευτεί η παραγωγή. Ναι, αλλά αναφέρατε και όλους εκείνους τους παράγοντες οι οποίοι είναι αρνητικοί για να προχωρήσουν σε αυτό το εγχείρημα. Κυρία Δουλγεράκη, εγώ σας λέω ότι εσείς με ρωτήσατε τι αποτρέπει τον παραγωγό. Όταν η εκδήλωση ενδιαφέροντος έγινε το μήνα Μάιο, δεν έγινε η εκδήλωση ενδιαφέροντος τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο που τριγούσαμε. Έγινε νωρίτερα για να μπορέσουμε να έχουμε εικόνα για να κάνουμε τη μελέτη. Όταν έγινε η εκδήλωση ενδιαφέροντος, δεν ξέραμε ούτε τις τιμές, αλλά ούτε και τις καταστροφικές πλημμύρες της 20 Αυγούστου. Ναι. Επομένως, βλέπει ο παραγωγός από τη μια μεριά την κλιματική αλλαγή, ότι δεν μπορεί πλέον να δαμάσει τη διαδικασία. Βλέπει από την άλλη μεριά τις τιμές. Βλέπει το κόστος παραγωγής ότι έχει εκτοξευτεί. Βλέπουμε ότι ο παραγωγός, εκεί που ήθελε να καλλιεργήσει το στρέμμα του 100 ευρώ, τώρα θέλει 200. Και όλα αυτά συνενούν να μην να έχουμε μία απώλεια από το τέτοιο, πώς το λένε, από τα αρχικά στρέμματα που είχαν επιλέξει παραγωγή. Ωραία, γιατί είπατε ότι το πρόγραμμα άνοιξε στις 20 δεκάτου, αλλά περιμένετε για να προχωρήσετε ακόμα κάποιες διευκρινιστικές. Αφορούν σε σημαντικά θέματα για να ξέρουν και να περιμένουν οι παραγωγοί? Όχι, σημαντικά τα θέματα είναι οι διευκρινιστικές, που αυτές θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε το έργο πολύ καλύτερα. Παράδειγμα διευκρινιστικής. Έχουμε τα φυτά. Ξέρουμε ότι όλα τα φυτόρια αυτή τη στιγμή πρέπει να παραγγείλεις τα φυτά 5 με 6 μήνες νωρίτερα για να τα έχεις. Εμείς λέμε το εξής, να βάλουμε το κομμάτι του προτιμολογίου. Δηλαδή,
ένας παραγωγός που μας φέρνει το προτιμολόγιο να σημαίνει ότι εφόσον ο παραγωγός έχει ένα προτιμολόγιο, δηλαδή την παραγγελία των φυτών που έχει παραγγείλει με το αξιόγραφο που λέγεται προτιμολόγιο, κατευθείαν αυτό σημαίνει ότι ο παραγωγός τα παρήγγειλε τα φυτά, είναι μονόδρομος να φυτευτούν σε ένα χρονικό διάστημα, 2, 3, 4 μήνες, αναλόγως στις καιρικές συνθήκες. Ναι. Αν όμως εμείς βάλουμε έναν παραγωγό στο πρόγραμμα και ο παραγωγός περιμένει τα φυτά ή τα φυτά δεν έρθουν ή γίνει κάποιο λάθος ή δεν φυτέψει ή το ένα και το άλλο, για να μην τεινάξουμε τα γκρουπάκια που θα φτιάχνουμε, γιατί ξαναείπα ότι θα γίνουν γκρουπάκια, δεν μπορεί να υλοποιήσει την αναμπέλωση ένας σε ένα χρόνο. Δηλαδή η αναμπέλωση δεν προκυρίζεται τώρα και σου λένε μέχρι το Μάη του 23 όσοι φυτέψατε. Δεν γίνεται, δεν υπάρχουν τα φυτά για να καλυφθούν οι παραγωγοί. Για όλη την Ελλάδα εννοώ. Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως, εφόσον το πρόγραμμα αυτό είναι εξαετές και έχει 3 χρόνια υλοποίησης και άλλα 3 δέσμευσης και πάμε στα 6, λέμε ότι εφόσον έχουμε την τριετία, έστω στα φυτά να υπάρχει λέξη προτιμολόγιο. Σας δίνω δηλαδή κάποια μικρά παραδείγματα. Ναι, και σας ευχαριστώ γιατί με το παράδειγμα το καταλαβαίνουμε. Ναι. Άρα να λοιπόν αυτός... που είναι σημαντικά αυτά. Άρα λοιπόν αυτός που σας ακούει αυτή την ώρα ξέρει ότι έχει ανοίξει το πρόγραμμα. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι ποιο? Να έρθει, να υποβάλει να την αίτηση. Τι να κάνει? Να έρθει στην Ένωση Ηρακλείου. Να έρθει στην Ένωση Ηρακλείου. Ωραία. Ναι, να έρθει στην Ένωση Ηρακλείου. Να καταθέσει σε ποια τεμάχια θέλει να εκκρυζώσει και να ξεκινήσουμε να του φτιάχνουμε την αίτηση. Σημαντικό όμως, κυρία Δουλγεράκη, πολύ σημαντικό, είναι ο παραγωγός να καταλήξει αυτός ο ίδιος τελικά τι θα κάνει. Γιατί αν όλοι μας πάμε τώρα και δηλώσουμε όλα τα στρέμματα και μετά δεν τα υλοποιήσουμε τα στρέμματα, δυστυχώς η Κρήτη μας μπορεί να χάσει χρήματα και αν δεν φτάνει το κονδύλι, να μείνουν απ' έξω κάποιοι άνθρωποι που αυτό το έχουμε δει και σε άλλα προγράμματα. Από τη στιγμή που είπατε ότι το 98% αν θυμάμαι καλά των παραγωγών προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, από τη στιγμή που θα πρέπει να έρθουν στην Ένωση Ηρακλείου για να υποβάλουν την αίτηση και όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι όλοι εσείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μπορείτε, εφόσον ενδιαφέρονται, να τους δώσετε εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζονται, έτσι ώστε κανένας, να το πω όπως το λένε στο χωριό μου, ώστε κανένας να μην την πατήσει. Κύριε Εγώ θέλω να πω, εφόσον μου δίνετε το βήμα για ένα λεπτό, να πω ότι όσοι παραγωγοί θέλουν φέτος να ενταχθούν στο πρόγραμμα και θέλουν να ξεπατώσουν τα αμπέλια τους, επειδή είναι η περίοδο που τα ξεπατώνουμε για να μπορέσουν να μπουν τα τρακτέρ, να ξεφυλώσουν κτλ., θα γίνει μεν τηλεπισκοπικός έλεγχος για να δούνε το χωράφι αν προϋπήρχε και αν ξεπατώνεται. Καλό θα ήταν με ένα κινητό τηλέφωνο να πάρουν φωτογραφίες και ένα βίντεο το αμπέλι πώς ήτανε πριν το ξεπατώσουν. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στην περαιτέρω εκτίμηση μετά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια, τις απαντήσεις που δώσατε στον κόσμο που τη ζήτησε. Καλή σας μέρα, κύριε Χιλιτζάκη. Να είστε καλά, καλημέρα.